Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι καθηγητές, εκλεκτοί Έλληνες γεννητιστές, αξιότιμε πρόεδρε του Genesis κύριε Πάντο και επιστημονική διευθυντή και καθηγητέ κύριε Καναβάκη και πρωτίστως αγαπητά μας παιδιά που σήμερα με συγκίνηση και χαρά σας βλέπουμε να είστε εδώ κοντά μας. Είναι μια μοναδική συγκυρία η σημερινή να εγκαινιάζεται επ' ευκαιρίας της φετινής Παγκόσμιας ημέρας για το DNA, το υπερσύγχρονο κέντρο μοριακής γενετικής Genesis, με τη διεξαγωγή του υψηλού επίπεδου συμποσίου με τις νεότερες εξελίξεις. Στη διάγνωση γονοδιακών χρωματιματικών διαταραχών και παθήσεων και προφανώς τη συμβολή στην κλινική γενετική της πρόληψης, στη διάγνωση και θεραπεία των γενετικών νοσημάτων. Η επιστημονική σας ομάδα αποτελεί καμάρι, πραγματικά, για την επιστημονική μας κοινότητα, για την ελληνική ιατρική κοινότητα, αλλά και υπόδειγμα για την ειδικότητα ανά τον κόσμο. Και έχετε καταφέρει να προσφέρετε στη χώρα μας σταθερά τα τελευταία χρόνια την διεθνή διάκριση και προβολή που οι επιστημονικές επιτυχίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχουν παράξει με τον πιο ευτυχή για τον ανθρώπινο νου και συναισθήματα τρόπο. Τα χιλιάδες παιδιά που με την υποστήριξη των μεθόδων σας έχουν γεννηθεί σε όλες τις γωνιές της γης που υγιέστατα σήμερα μαρτυρούν με την παρουσία τους το πόσο πολλά μπορεί σήμερα στη διεθνή ιατρική ο Έλληνας γιατρός κύριε Τυπρίτανη να προσφέρει. Είναι αληθινά ιδιαίτερα συγκινητικό το γεγονός ότι βρίσκονται λοιπόν σήμερα που υπάρχει ο εορτασμός της επετείου της Παγκόσμιας ημέρας DNA στις 25 σε λίγες μέρες προφανώς, αλλά επ' ευκαιρίας και αυτού, ανάμεσά μας έφηβοι, πια υγιέστατοι, αυτά τα αγαπητά παιδιά που γεννήθηκαν με τη μέθοδο βιοψίας, βλαστοκίστεων, αλλά και προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης πρωτοποριακά στην Ελλάδα την προηγούμενη 15ετία. Ανάμεσά τους, δεν ξέρω, αλλά έτσι έχω πληροφορηθεί, το πρώτο υγιές παιδί που γεννήθηκε το 2007 σε οικογένεια φορέων του συνδρόμου Λέμπερ με δύο τυφλά παιδιά και αποτέλεσε είδηση πρωτοπορίας που απέδειξε την επιστημονική διεθνή κοινότητα της χώρας μας στα διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα και στην διεθνή ιατρική κοινότητα. Καθώς και το πρώτο εναλλακτικό αδελφάκι, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, για την περίπτωση του παιδιού που γεννήθηκε το 2005, το πρώτο παιδί στον κόσμο που γεννήθηκε μετά από βιοψία βλαστοκίστεων, απαλλαγμένο από την χρόνια κοκκιματώδη νόσο, ώστε ως ιστοσυμβατό με το ήδη γεννημένο και πάσχον αδελφάκι του, κατάφερε να το σώσει και θεραπεύτηκε το αδελφάκι του μετά από μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων. Η επιστήμη είναι αυτό που λέμε, όταν είναι σε σωστά χέρια δεν έχει όρια. Και τόσα άλλα μικρά θαύματα που έχουν προσφέρει την ευτυχία σε αμέτρητα υπογόνιμα ζευγάρια στη γη, τα οποία ταξιδεύουν στη χώρα μας αναζητώντας το μοναδικό γιατρό και τους μοναδικούς γιατρούς στην Ελλάδα μας, κουβαλώντας μέχρι εδώ τα όνειρά τους για την απόκτηση παιδιού και φεύγουν έχοντας εκπληρώσει σχεδόν πάντα με δάκρυα χαράς και ευτυχίας αυτό το οποίο ποθούσαν. Δεν θα με παραξένευε πραγματικά καθόλου αν μια τέτοια μέρα σαν σήμερα έβλεπα εδώ μαζεμένα τα διεθνή ιατρικά και
δημοσιογραφικά δίκτυα για να μεταδώσουν την πρώτη γραμμή των εξελίξεων της γενετικής και προεμφυτευτικής στο επίπεδο ελέγχου επευκαιρίας της φετινής Παγκόσμιας ημέρας του DNA. Αρκεί να σας θυμίσω ότι το 2013 το BBC μετέδιδε ότι οι ερευνητές προέβλεπαν τότε ότι εντός μίας πενταετίας η νέα, ακόμα το 2013, μέθοδος προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου, η τεχνολογία αλληλούχησης, ανάγνωσης δηλαδή του γονιοδιώματος, θα αποτελούσε μετά από 5 χρόνια, σήμερα δηλαδή, την καθιερωμένη διαδικασία στις κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής διεθνώς. Και όντως, η μέθοδος ήδη εφαρμόζεται στην Ελλάδα με επιτυχία και έχει ήδη συμβάλει σε πλήθος υγιών γεννήσεων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και πρόκειται ακόμα περαιτέρω να εξελιχθεί προφανώς και με το Genesis Genome Lab, το υπερσύγχρονο κέντρο μοριακής γενετικής, το οποίο στελεχώνουν καταξιωμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό και το οποίο πραγματοποιεί γενετικές εξετάσεις αλλά και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κλινικής, γενετικής, συμβουλευτικής. Από ό,τι γνωρίζουμε και το ξέρουμε καλά, αγαπητέ κύριε Γεννηματά, το κέντρο είναι εξοπλισμένο. Όπως μαθαίνω, για τις περισσότερες γενετικές αναλύσεις μοριακής, γενετικής και κυταρογενετικής, με σύγχρονα όργανα των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού, με αυτόματους αναλυτές, συστήματα μοριακής και κυταρογενετικής ανάλυσης, αλληλούχης νέας γενιάς, προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου, αλλά και μοριακού καριοτύπου. 25 Απριλίου, λοιπόν, που έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα, κυρία Πρόεδρε, της ημέρας του DNA, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ιδιότητες και τις εφαρμογές του DNA, στέλνει φέτος ένα ηχηρό μήνυμα στον κόσμο, στη χώρα μας, παντού. Ένα μήνυμα χαράς με τη γέννηση δεκάδων χιλιάδων υγιών παιδιών με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και το κορυφαίο επίπεδο των επιστημόνων μας αλλά και των επιστημόνων των ερευνητικών υποδομών. Προφανώς, επιτρέψτε μου και εμένα, κύριε καθηγητά, να είμαι περήφανος ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αλλά και ως πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών, στο οποίο είναι γνωστό ότι και ο κύριος Πάντος εκεί είναι αντιπρόεδρος, που βρίσκομαι μια μέρα τόσο σημαντική που θυμίζει ότι πριν από 65 χρόνια δημοσιεύτηκε τέτοια μέρα η σημαντικότερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα, η πρωτοποριακή ερευνητική εργασία των βιολόγων James Gunston και Francis Crick, που περιέγραψε για πρώτη φορά τη δομή του διπλού έλικα του μορίου του DNA, κύριε Αντιπρίτανη και κύριε καθηγητά. Η κατανόηση της δομής του DNA αλλά και της αποδικοποίησής του άνοιξε το δρόμο για τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία πολλών γενετικών παθήσεων μέσω της προγεννητικής, μεταγεννητικής διάγνωσης, της πρόληψης, της γενετικής συμβουλευτικής, της θεραπείας των γεννητικών παθήσεων που προσφέρουν έκτοτε θεαματική βελτίωση της υγείας των ασθενών, των νέων ζωών και αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, του σύγχρονου ανθρώπου. Ευχαριστώ λοιπόν και για το κάλεσμα, αλλά κυρίως για το έργο σας, εκ μέρους του μεγαλύτερου ιατρικού συλλόγου της χώρας, αλλά και εκ μέρους όλων των νέων υγιών παιδιών που φέρνετε στον κόσμο και στους γονείς τους. Ευχαριστώ επίσης που ανάμεσα στους εκλεκτούς επιστήμονες εδώ που υπάρχουν, δίνουν κάθε μέρα την προσφορά τους και κάνουν την Ελλάδα σπουδαία. Τις δημιουργούν ένα απίστευτο brand name, το οποίο μπορεί άμεσα να αποτελέσει και περαιτέρω μοχλό ανάπτυξης για το αύριο της χώρας. Καλή επιτυχία λοιπόν, καλό ταξίδι
αυτό το καλοτάξιο, αυτό το πρωτοποριακό κέντρο και τη συνέχιση του έργου, το οποίο πιστεύουμε, φιλοδοξούμε και εγώ και κάποιοι άλλοι αυτοδιοικητικοί, βλέπω εδώ και τον κύριο Δαμάσκο, καλή επιτυχία κύριε Δαμάσκο, αλλά και όσοι πέραν της επιστημονικής κοινότητας, κύριε Γραφάκο και όλοι οι υπόλοιποι εδώ συντετημόνες, μπορούν να δημιουργήσουν με πίστη το αύριο για μια άλλη Ελλάδα, που μέσα από την επιστήμη, μέσα από τις δυνατότητες που μπορούμε να δώσουμε από αυτήν, να δημιουργήσουμε και το αύριο των δικών μας παιδιών, το οποίο είναι όλων μας τα δικά μας παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.